Δεν κάνουμε τώρα τη συζήτηση, εντείνουμε τη συζήτηση. Και την εντείνουμε σε μια περίοδο που φουντώνουν οι αγωνιστικές διεργασίες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, που μεγαλώνει ο προβληματισμός, η ανησυχία και που μπορεί και ήδη, αν θέλετε, συναντιέται η αντίθεση στον νόμο που φέρνει η κυβέρνηση με θέσεις και αιτήματα που όχι απλά υπερασπίζονται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά δημιουργούν τους όρους να πάει η συζήτηση ακόμα παρακάτω, να πάει στο Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών, που είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος που απαντάει σε μια ζωή με δικαιώματα, σε μια ζωή για δουλειά με δικαιώματα και απαιτήσεις. Αύριο σε όλη τη χώρα διαδηλώνουν ξανά, θα διαδηλώσετε ξανά, χιλιάδες φοιτητές, μαθητές, πανεπιστημιακοί. Θα διαδηλώσουν ξανά και θα σπάσουν για άλλη μια φορά το κλίμα σιωπής, το θάψιμο από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από την προσπάθεια να κυριαρχήσει μια μονοθεματική συζήτηση στην κοινή γνώμη, όταν η κυβέρνηση επιχειρεί αυτήν την αντιδραστική τομή. Είναι γεγονός και πρέπει να το αξιολογήσουμε, φίλοι και σύντροφοι, ότι το κίνημα των φοιτητών, των πανεπιστημιακών, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια υποδέχθηκε αγωνιστικά το αντιδραστικό νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς και μάλιστα το υποδέχτηκε δυναμώνοντας τον αγώνα για ένα πανεπιστήμιο αποκλειστικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν, που θα προσφέρει υψηλού πανεπιστημιακού επίπεδου σπουδές με σύγχρονες υποδομές και πτυχία που θα εξασφαλίζουν δουλειά στο αντικείμενο των σπουδών με δικαιώματα. Αυτές οι διεκδικήσεις συνιστούν πραγματικό εξυγχρονισμό. Αυτές οι διεκδικήσεις απελευθερώνουν το Πανεπιστήμιο από τα δεσμά της κινούμενης άμμου της αγοράς, στην κινούμενη άμμο της αγοράς που του έχουν ρίξει τόσες κυβερνήσεις που εναλλάσσονται. Απορρίπτεται με τις αγωνιστικές σας διεργασίες και κινητοποίησεις ένα νομοσχέδιο που όχι μόνο δεν λύνει ούτε ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζετε, αλλά αντίθετα αποτελεί αντιδραστική τομή που χειροτερεύει την κατάσταση στις σπουδές και στο αντίκρισμα του πτυχίου. Οι αντιδράσεις είναι δίκαιες. Ο κόσμος των πανεπιστημίων καταλαβαίνει ότι πλήττεται από αυτή την αντιδραστική τομή και η κυβέρνηση, παρά τις τυμπανοκρουσίες, παρά την επιχείρηση παραπλάνησης, ήξερε και ξέρει θα υπάρξουν αντιδράσεις και καταδίκη. Γι' αυτό άλλωστε ακολούθησε τη γνωστή τακτική που ακολούθησαν και οι προηγούμενοι όταν επεδίωκαν να περάσουν τέτοιες τομές στον χώρο των πανεπιστημίων. Να φέρει δηλαδή τη συζήτηση σε περίοδο εξεταστικής, για να αγωνιάει η ΔΑΠ για το να μην χαθεί η εξεταστική απέναντι στις κινητοποιήσεις. Πραγματικά η κυβέρνηση κάνει νόμο την αδικία, γιατί η λαϊκή οικογένεια που ματώνει, που στερείται για τα παιδιά της, για μια θέση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με την ελπίδα να έχουν αυτά ένα καλύτερο μέλλον, είναι λογικό, αυτονόητο, να αντιδρούν απέναντι στην κατάργηση στην πράξη του ενιαίου τρόπου εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. Για τους πολλούς θα υπάρχουν πολλαπλές εξετάσεις και κόφτες για μια θέση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ενώ για όσους περνούν την ελάχιστη βάση πληρωμής, οι πόρτες των πανεπιστημιακών σπουδών θα ανοίγουν με μια αίτηση. Και δεν είναι τυχαίο που είναι αγκάθι στο νομοσχέδιο το οποίο προετοιμάζουν το ζήτημα της εισόδου των φοιτητών στα μη κερδοσκοπικά, στα ιδιωτικά δηλαδή, πανεπιστήμια. Είναι αδικία, γιατί οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, που με κόπους μιας ζωής κατάφεραν να σπουδάζουν τα παιδιά τους, δέχονται τεράστιο πλήγμα στα πτυχία τους με την μετατροπή της ανώτατης εκπαίδευσης σε μια μεγάλη αγορά πτυχίων.
στην οποία θα έχουν πανεπιστημιακή και επαγγελματική αναγνώριση, για παράδειγμα τα τριετή πτυχία ιδιωτικών πανεπιστημίων, αντίστοιχη με τα τετραετή, τα πενταετή των δημοσίων. Οι εργοδότες σε τελική ανάλυση θα αξιοποιούν αυτή την κατάσταση, αυτή την κατηγοριοποίηση και με μεγαλύτερη πίεση στην ετεροαπασχόληση, στην ανεργία των πτυχιούχων, θα συμπιέζονται τα εργασιακά δικαιώματα όλων προς τα κάτω. Το φοιτητικό, το μαθητικό, το λαϊκό κίνημα που αναπτύσσεται απέναντι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης συγκρούεται με την κυβερνητική πολιτική αλλά και την προπαγάνδα της, η οποία τον τίνει με όμορφες λέξεις, επιχειρώντας να κερδίσει τη συνένεση λαού και νεολαίας, παρουσιάζοντας κυριολεκτικά το μαύρο άσπρο. Βαφτίζει ως μη κερδοσκοπικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να παραβιάσει με μεγαλύτερη νομική ασφάλεια το άρθρο 16 και με το μάτι φυσικά στην συνένεση από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι τώρα και στη συνέχεια θα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μη κρατικά πανεπιστήμια, λέει, όμως σημαίνει πανεπιστήμια με δίδακτρα, δηλαδή ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία θα έχουν ως βασικό σκοπό το κέρδος, όπως κάθε επιχείρηση. Ποιος θα επενδύσει 5 εκατομμύρια για ένα ίδρυμα με 3 σχολές, αν δεν επιδιώκει να βγάλει κέρδος από τα δίδακτρα. Εκεί φυσικά που απογειώνεται η προπαγάνδα της κυβέρνησης είναι όταν ονομάζει ιστορική ανορθογραφία την αποκλειστικά δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την οποία την έχει επιβάλει ο λαός μας με ανυποχώρητους αγώνες κόντρα στα σχέδια αναθεώρησης του άρθρου 16, που υπάρχουν αυτά τα σχέδια εδώ και 20 χρόνια. Ας δούμε όμως ποια είναι η ορθογραφία στις χώρες που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί αυτό δεν το λένε. Στις 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι φοιτητές στα προπτυχιακά προγράμματα των δημοσίων πανεπιστημίων πληρώνουν δίδακτρα ή τέλη φοίτησης. Ο Πιερακάκης το ξέχασε αυτό? Το ξεχνάει η ΔΑΠ όταν μιλάει και αγωνιά για τις εξετάσεις, για την εξεταστική? Ξέχασε να αναφέρει δηλαδή ότι η χώρα μας είναι η θλιβερή εξαίρεση, που οι φοιτητές στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών δεν πληρώνουν δίδακτρα, δεν πληρώνουν τέλη, μαζί με ακόμα 5 χώρες, όλες και όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο, που την παρουσιάζουν ως το κατεξοχήν παράδειγμα προς μίμηση, ο μέσος όρος των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια για τα προπτυχιακά είναι 6.000 ευρώ ετησίως, ενώ ο τιμοκατάλογος ανεβαίνει στις πιο περιζήτητες σχολές, με την οδοντιατρική να αγγίζει τις 100.000 ευρώ ή το μεταπτυχιακό της κλινικής ψυχολογίας τις 30.000 ευρώ. Τα ενίκια στις φοιτητικές εστίες των δημόσιων πανεπιστημίων στην Κύπρο ξεκινάνε από 450 ευρώ. Δεν παρέχεται τίποτα δωρεάν, συγγράμματα, αναλώσιμα, σύντηση, μετακινήσεις. Ο μέσος όρος του κόστους διαβίωσης για ένα φοιτητή αγγίζει τα 1.000 ευρώ το μήνα. Στη ΣΥΠΑ είναι γνωστό ότι υπάρχουν δίδακτρα παντού και εννοείται η μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση πανεπιστημιακών σχολών και ιδρυμάτων. Ο μέσος φοιτητής στον ΥΠΑ πληρώνει 100.000 δολάρια για τις σπουδές στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δίδακτρα, συγγράμματα, αναλώσιμα, στέγαση. Το 54% των αποφύτων πανεπιστημίων είναι χρεωμένο με φοιτητικά δάνεια που συνολικά αγγίζουν το 1,700 τρισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία διαφημίζουν και λένε ότι έτσι πρέπει να γίνουμε και εμείς. Αυτή την αναβάθμιση για τα δημόσια πανεπιστήμια λοιπόν επιδιώκει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται πως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δίνουν ευκαιρίες. Αλήθεια, σε ποιους και πόσους απευθύνεται η ευκαιρία των ιδιωτικών πανεπιστημίων,
Όταν ας πάρουμε για παράδειγμα πάλι την Κύπρο που διαφημίζουν, για να σπουδάσεις ιατρική μόνο για δίδακτρα θες 120.000 ευρώ. Για να αντιστρέψουμε επίσης τα περί συγκράτησης των Ελλήνων που φεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό, κάθε χρόνο έρχονται στην Ελλάδα περίπου 3.000 Κύπριοι φοιτητές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος σπουδών στη χώρα τους. Και από πότε αλήθεια πρέπει να θεωρούμε ευκαιρία και επιλογή να πρέπει να πληρώσεις για να σπουδάσεις? Η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας των νέων που θα συνεχίσει να προσδοκά και να προσβλέπει στο δημόσιο πανεπιστήμιο θα βρει μπροστά της νέα εμπόδια στην εισαγωγή, όπως το Εθνικό Απολυτήριο, αλλά και αύξηση του κόστους σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια. Αν πράγματι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τις ευκαιρίες των νέων παιδιών στην πανεπιστημιακή μόρφωση, γιατί δεν καταργεί τους άδικους κόφτες προς τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση? Γιατί δεν καταργεί τη βάση εισαγωγής που η ίδια ψήφισε? Γιατί δεν υιοθετεί την πρόταση που επανειλημμένα καταθέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε τόσες κυβερνήσεις, να κρατούν οι μαθητές τη βαθμολογία σε όσα μαθήματα επιλέξουν και να ξαναδίνουν πανελλήνιες? Πολύ παραπάνω, γιατί δεν παίρνει μέτρα στην κατεύθυνση αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου? Τελικά, η πραγματική ελευθερία για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να σπουδάσουν δωρεάν και ολοκληρωμένα, με ένα πτυχίο που θα τους εξασφαλίζει αύριο δουλειά με δικαιώματα στο αντικείμενο που σπούδασαν, αυτό δεν υπάρχει στις επιλογές που δίνουν. Όσο για την ανησυχία για τους νέους που φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, μήπως η λειτουργία πάνω από 30 ιδιωτικών κολεγίων στη χώρα μας μείωσε τη ροή νέων προς το εξωτερικό? Μήπως χώρες όπως η Αγγλία και η ΗΠΑ δεν έχουν τεράστια φυγή νέων προς άλλες χώρες, αν και ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχουν χρόνια τώρα σε αυτές τις χώρες? Αυτό που στην ουσία ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι τα λεφτά που φεύγουν από τη χώρα, όχι οι νέοι. Δεν σχεδιάζει με άξονα τα παιδιά που ξενιτεύονται για να σπουδάσουν, για να μείνουν στη χώρα μας. Αλλά λέει ο ΜΑ πως αφού δίνουν λεφτά, ας τα δίνουν στους ντόπιους επενδυτές και όχι στους ξένους. Και έτσι προχωράει στο επόμενο επιχείρημά της, μόνο εκπαιδευτικό δεν θα το λέγαμε, ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα συμβάλλουν κατά 1% στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Και εδώ, όταν μιλάμε για αύξηση του ΑΕΠ, ας σταθούμε στη βιομηχανία του τουρισμού, στην ατμομηχανή της οικονομίας τους, της ανάπτυξής τους, η οποία παράγει πάνω από το 10% του ΑΕΠ της χώρας. Σε τι μεταφράζεται αυτό? Μεταφράζεται σε τεράστια κέρδη για τους διάφορους κολοσσούς, όπως οι μεγαλοξενοδόχοι, οι ναυτιλιακές, οι αεροπορικές εταιρείες, και αυτά τα κέρδη πάνω στις πλάτες των εργαζομένων του κλάδου, οι οποίοι στη σεζόν δεν παίρνουν ανάσα, δουλεύουν ατέλειωτες ώρες χωρίς ρεπό. Η πλειοψηφία χωρίς ασφάλιση, χωρίς δικαιώματα, χωρίς δικαίωμα να αρρωστήσουν ούτε καν, να ξεκουραστούν με εντατικοποίηση που σακατεύει. Ενώ αυτή η ανάπτυξη είναι που κάνει και μακρινό όνειρο τη δυνατότητα να πάμε λίγες μέρες διακοπές σε κάποια μέρη της χώρας μας, αφού τα πιο τουριστικά μέρη της χώρας μας είναι ακριβοθόρητα για τους Έλληνες. Με άλλα λόγια, η άνοδος του ΑΕΠ της χώρας, που προβάλλεται σαν ακλόνητο μάλιστα επιχείρημα μέσω των μη κρατικών πανεπιστημίων, σημαίνει ότι οι φοιτητές πελάτες θα πληρώνουν για δίδακτρα, για νίκια, για σύντηση, για μετακινήσεις, και οι διάφοροι επενδυτές θα τσεπώνουν το χρήμα. Κανένα όφελος δεν θα έχει η πλειοψηφία της κοινωνίας από την άνοδο του ΑΕΠ, το οποίο άλλωστε ανεβαίνει και τώρα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό μπορεί να ανεβαίνει, στα πανεπιστήμια όμως δεν ημιούμενη αναλογία ΔΕΠ φοιτητών. Οι ώρες που θα ανάβει αν ανάβει η θέρμανση, οι δικαιούχοι της δωρεάν σύντησης, των δωρεάν δωματίων σε εστίες.
Ένα άλλο επιχείρημα, το οποίο είναι κυριολεκτικά για γέλια, μόνο αν σκεφτούμε και συγκρίνουμε το τι συμβαίνει στη χώρα μας, είναι το επιχείρημα ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο θα αναβαθμιστεί από τη συνύπαρξή του με το ιδιωτικό. Τα πάντα επιβεβαιώνουν το αντίθετο. Αναβαθμίστηκαν τα δημόσια σχολεία από τη συνύπαρξή τους με τα ιδιωτικά. Αναβαθμίστηκαν τα δημόσια νοσοκομεία από τη συνύπαρξή τους με τα ιδιωτικά, με τα μεγαθύρια και τα νοσηλευτήρια και τα εξεταστικά. Αναβαθμίστηκε μήπως ο σιδηρόδρομος επειδή ιδιωτικοποιήθηκε. Αντίθετα, στα πλαίσια του ανταγωνισμού και της ιδιωτικοποίησης επιδιώκουν να λειτουργούν τα δημόσια πανεπιστήμια ακόμα πιο έντονα, με ανταποδοτικούς κερδοσκοπικούς όρους, με τη λογική δηλαδή του κόστους ωφέλους. Αυτά καθορίζονται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποστηρίζει την απελευθέρωση της αγοράς εκπαιδευτικών προϊόντων. Αφορούν την προώθηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, που συνυπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά πολλών διαφορετικών επιπέδων και ταχυτήτων ιδρύματα. Η υλοποίηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη οδηγήσει στην αναγνώριση και επαγγελματική λειτουργία των 32 κολεγίων στην Ελλάδα, που πλέον θα ζητούν να αναγνωρίζουν όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και ακαδημαϊκά δικαιώματα ισότιμα με τα δικά μας. Ο υγιής ανταγωνισμός δημόσιο-ιδιωτικού σημαίνει πως θα λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες όλα τα ιδρύματα. Ποιο θα είναι όμως το αποτέλεσμα? Το κράτος θα αποδεσμεύεται σταδιακά από την ευθύνη της χρηματοδότησης των δημοσίων πανεπιστημίων και έτσι θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο η επιχειρηματική, η κερδοσκοπική λειτουργία τους. Θα συνεχίζεται η συνειδητή υποβάθμιση των σχολών που δεν θα ανταπεξέρχονται οικονομικά και θα αναζητούν πόρους με την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δράσης, με τα δίδακτρα, με το κόψιμο των δωρεάν παροχών. Θα μπαίνουν νέοι κόφτες στην εισαγωγή φοιτητών στα δημόσια ιδρύματα, ώστε να εξασφαλίζεται περισσότερη πελατεία για τα ιδιωτικά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι αγώνες στα πανεπιστήμια και τα σχολεία, γιατί και εκεί υπάρχει αναβρασμός και εκεί υπάρχουν αγωνιστικές διεργασίες και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες αυτές οι διεργασίες να δυναμώσουν, να φουντώσουν, να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Και αυτό αν σκεφτεί κανείς ότι με μόλις λίγες μέρες ανοιχτές σχολές βρέθηκαν ήδη την προηγούμενη εβδομάδα χιλιάδες στο δρόμο και ήδη θα βρεθούν ακόμα περισσότερες χιλιάδες αύριο στο δρόμο. Ήδη οι γενικές συνελεύσεις είναι ακόμα πιο μαζικές, είναι μεγάλος ο αριθμός των σχολών σε κατάληψη, είναι δεκάδες τα λύκεια που υπάρχουν αγωνιστικές διεργασίες, είναι οι αποφάσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών για στάσεις ή και για απεργία ακόμα, είναι οι αποφάσεις συλλόγων ΔΕΠ, συλλόγων εργαζομένων στα πανεπιστήμια, οι οποίες δείχνουν τη διάθεση να κοντραριστούν, να συγκρουστούν με την πολιτική της κυβέρνησης. Ήδη φαίνεται ότι η αγωνιστική διάθεση θα ανέβει. Είναι υπόθεση λοιπόν και δική μας, της πρωτοπορίας, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, να δουλέψουμε ώστε να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά, με πολλαπλασιασμό της συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, με μαζικότερες κινητοποιήσεις, με πολύμορφες δράσεις, να δυναμώσει το κίνημα, η δυνατότητα με πολλές μορφές και τρόπους να εκφράζεται η καταδίκη του νομοσχεδίου. Τα διακριτά βήματα συμπόρευσης που καταγράφονται στις δομές του κινήματος στον χώρο των πανεπιστημίων, όπως είπα και προηγούμενα, και που αυτά μπορούν να δυναμώσουν, δημιουργούν μια σημαντική υποδομή που ανεβάζει τις δυνατότητες να παρέμβουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και με ορίζοντα όλο αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι η πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή, να δημοσιοποιηθεί σαν νομοσχέδιο και να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Υπάρχει λοιπόν προοπτική σε αυτό τον αγώνα που ήδη έχει ξεκινήσει και για αυτή την προοπτική πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Φυσικά, ξέρουμε ότι απέναντι μας έχουμε έναν συγκεκριμένο πολιτικό συσχετισμό. Είναι η Νέα Δημοκρατία που φέρνει το νομοσχέδιο και που λες και έχουν πάρει όλοι ένα non-paper που τα επιχειρήματά της παρουσιάζονται σχεδόν μονομπλοκ από τον αστικό τύπο, από αναλυτές, από επιστήμονες και από διάφορους άλλους από όλα τα αστικά μέσα ενημέρωσης. Είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με τα ίξεις αφίξεις, τις διαφοροποιήσεις μεταξύ στελεχών τους, οι οποίες ρίχνουν νερό στο μήλο της κυβερνητικής προπαγάνδας. Άλλωστε, δεν είναι αμεληταίο ότι οι συνταγματολόγοι στους οποίους στηρίχτηκε ο Πιερακάκης και η κυβέρνηση για να φέρουν το νομοσχέδιό της είναι στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με πρώτο και καλύτερο το Βενιζέλο, εδώ το συμπατριώτη σας. Είναι οι διάφοροι φορείς και ενώσεις της αστικής τάξης που θέλουν να ανοίξει αυτός ο δρόμος, γιατί προσβλέπουν σε επενδύσεις, όπως πρόσφατα δήλωσε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ή όπως ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, που για παράδειγμα στην τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019 ζητούσε επιγόντως την αναθεώρηση του άρθρου 16. Και φυσικά δεν μπορεί σε αυτές τις πιέσεις να λείπουν και οι γεωπολιτικές σουρές, με την Αμερικάνικη πρεσβεία στην Ελλάδα να είναι κοινό μυστικό ότι τρέχει όσο μπορεί και το νομοσχέδιο αλλά και τις συνεργίες, τις συμπράξεις Αμερικάνικων πανεπιστημίων με τα δημόσια πανεπιστήμια για τη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, φυσικά επιπληρωμή. Και φυσικά, παρά την επαναλαμβανόμενη από πολλά κανάλια και με επίκληση στοιχείων ειδικών όλης αυτής της προπαγάνδας που υπερασπίζεται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν είναι τυχαίο ότι η αποδοχή από την κοινή γνώμη, όπως τη λένε, δεν είναι αντίστοιχη των επιδιώξεών τους. Να το πούμε και αλλιώς. Σχεδόν το 50% της κοινής γνώμης διαφωνεί με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και απέναντί τους καθαρά και με συνέπεια βρίσκεται μόνο ένα κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και φυσικά, αν δούμε την άποψη όλων όσων έχουν αναφορά στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, φοιτητές, ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι, αλλά και εκπαιδευτικοί στη μέση εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια, αλλά και αν συζητήσεις πλατιά με μαθητές, θα δεις ότι η μεγάλη πλειοψηφία απορρίπτει αυτό το νομοσχέδιο. Απορρίπτει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι, αφενός έχουμε το καθήκον να εκφράσουμε αγωνιστικά, να συμβάλλουμε αποφασιστικά στη διαμόρφωση μαχητικής στάσης όσων απορρίπτουν το νομοσχέδιο, αφετέρου να επιδιώξουμε να κερδιθεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να απευθυνθούμε στη λαϊκή οικογένεια με κριτήριο το ταξικό της συμφέρον. Ας προσέξουμε και άλλη μια πλευρά, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι. Οι βασικές αιχμές με τις οποίες παρεμβαίνουμε στο κίνημα, τα βασικά συνθήματα τα οποία ακούγονται, πτυχία με αξία και όχι με τιμή, οι φοιτητές δεν είναι πελάτες, απέναντι στην αδικία για τους πολλούς που υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής και για κάποιους λίγους που υπάρχει ελάχιστη βάση πληρωμής. Αυτά δεν είναι απλά συνθήματα. Το περιεχόμενό τους είναι και γραμμή συσπήρωσης που φωτίζει την ταξική ουσία του νομοσχεδίου ως κομμάτι της αστικής στρατηγικής για τα πανεπιστήμια και βάζει στο κάδρο τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στρατηγική που υπηρέτησαν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι η απόρριψη του νομοσχεδίου δεν σημαίνει υπεράσπιση της σημερινής κατάστασης του Πανεπιστημίου. Αντιθέτως, απέναντι στο κυριολεκτικά ξεχαρβάλωμα των πτυχίων που φέρνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι κομμουνιστές παρεμβαίνουν στο κίνημα και αναδεικνύουν τον πυρήνα του προβλήματος που βρίσκεται ακριβώς στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μπολόνια,
τη μετατροπή δηλαδή του πτυχίου σε ένα προσόν ανάμεσα στα άλλα, στο πλαίσιο κατηγοριοποιημένων σπουδών και πτυχίων, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο που δίνει το τελειωτικό χτύπημα στα πτυχία και μάλιστα και σε αντικείμενα όπως οι νομικές και οι ιατρικές, που μέχρι τώρα δεν υπήρχε κατηγοριοποίηση, αλλά έρχεται και για αυτούς. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτό, οι φοιτητές και το κίνημά τους διεκδικούν πτυχία με αξία που εξασφαλίζουν δουλειά στο αντικείμενο σπουδών τους με δικαιώματα. Απέναντι στην απογείωση της εμπορευματοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που φέρνει η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, παλεύουμε και το εμπορευματοποιημένο σήμερα δημόσιο πανεπιστήμιο, που και αυτό αντιμετωπίζει ως πελάτες τους φοιτητές που χρυσοπληρώνουν από πιστοποιήσεις και μεταπτυχιακά, ως νίκια αναλώσιμα μεταφορές. Απορρίπτοντας το νομοσχέδιο που φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια, διεκδικούμε να μην λειτουργούν με ιδιωτικούς επιχειρηματικούς όρους και τα δημόσια, αλλά να είναι αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν. Απέναντι στην κατάργηση στην πράξη του ενιαίου τρόπου εισαγωγής για την είσοδο στα πανεπιστήμια, αναδεικνύουμε τους ταξικούς φραγμούς, τα εμπόδια σε ένα άδικο και ταξικό σχολείο με τον τρόπο εισαγωγής και σήμερα να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Με αυτή τη γραμμή δεν μπορεί να τα βάλει η κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ μέσα στα πανεπιστήμια, που υπερασπίζεται αυτό το άδικο νομοσχέδιο και υιοθετεί πλήρως όπου εμφανίζεται τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Γι' αυτό κατά βάση τη βλέπουμε μέσα από λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κάνει κριτική δήθεν σε μειοψηφίες, ενώ η ίδια εναλλάσσει την πλήρη ανυπαρξία της στις μαζικές διαδικασίες που αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη, με εμφάνιση σε ορισμένες λίγες περιπτώσεις να επιβεβαιώνει ποια άποψη είναι μειοψηφική στα πανεπιστήμια και ποια είναι πλειοψηφική. Αυτή η γραμμή με την οποία εμείς δουλεύουμε σε αυτούς τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη μπορεί να κοντραριστεί και με άλλες δυνάμεις που στο κίνημα παρεμβαίνουν, βάζοντας σαν κύριο τη συνταγματική εκτροπή, την οποία δεν την υποτιμάμε, αλλά αναδεικνύουμε ότι οι αστεί παραβιάζουν ακόμα και το ίδιο τους το Σύνταγμα στο άγιο δισκοπότηρο των κερδών, το οποίο άλλωστε υπηρετεί ανάμεσα στα άλλα και το Σύνταγμά τους. Η γραμμή που αναδεικνύει σε μείζον ως και μοναδικό θέμα τη συνταγματική εκτροπή και ότι αυτή είναι αιτία της ιδεολειψίας της δεξιάς, κρύβει τη βασική στόχευση του νομοσχεδίου, που είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής της ανώτατης εκπαίδευσης σε μια μεγάλη αγορά πτυχίων διαφορετικών κατηγοριών και επιπέδων ανάλογα με την τσέπη, στην οποία θα συνυπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά στα πλαίσια του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρώτα απ' όλα αυτή η επιχειρηματολογία κρύβει το σημερινό επιχειρηματικό πανεπιστήμιο. Και έτσι, είτε με τα περί ιδεολειψίας της δεξιάς, είτε κάνοντας κριτική, λες και σήμερα ανακάλυψε την Αμερική αυτή η γραμμή, ξεπλένει τις αμαρτίες όσων έχουν στρώσει το δρόμο και για το σημερινό νομοσχέδιο. Για παράδειγμα, η αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων και επαγγελματικών προσόντων των πτυχίων που χορηγούν. Αυτή έγινε κλιμακωτά και με τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων. Η αρχή έγινε από το ΠΑΣΟΚ το 2010 με την πρώτη ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορούσε την αναγνώριση πτυχίων των κολεγίων. Ακολούθησαν 5 ρυθμίσεις από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ που ενίσχυαν αυτή την κατεύθυνση, με αρκετά εμβληματική τη ρύθμιση που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και ενέτασε τους αποφύτους κολεγίων στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, τα δίδακτρα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δημόσιο, που θεσμοθέτησε το ΠΑΣΟΚ, τα δίδακτρα στο ΔΙΠΑΕ, που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
εδώ στη Θεσσαλονίκη σαν δημόσιο πανεπιστήμιο με ξενόγλωσσα προγράμματα. Την περίοδο μάλιστα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το Υπουργείο Παιδείας επικύρωσε τη λειτουργία των περισσότερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα που γνώρισε ποτέ η χώρα. Και με το πρόσφατο νόμο πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας απαγορεύει την κρατική επιχορήγηση στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με αποτέλεσμα την πλήρη κατάργηση και των τελευταίων δωρεάν που έχουν απομείνει. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο επιδίωξη, το οποίο δεν είναι καινούριο, είναι να συνυπάρχουν τα αμιγώς ιδιωτικά και τα βιώσιμα αυτοχρηματοδοτούμενα δημόσια ιδρύματα. Δηλαδή και τα μεν και τα δε να λειτουργούν σαν ιδιωτικά, με την ανταποδοτική λογική κόστους ωφέλους. Και αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης. Όταν μιλάει σε αυτά τα λίγα που ανακοίνωσε ο Πιερακάκης προβάλλοντας το νομοσχέδιό του για τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου ή για κορονίδες σαν αυτές που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι η ναυαρχίδα της πολιτικής της κυβέρνησης. Σε αυτή την ναυαρχίδα, μία στις τέσσερες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού δεν αναπληρώνεται το 2024. Πού πάνε τα λεφτά που διαφημίζει η κυβέρνηση? 60 εκατομμύρια για ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα για ξένους φοιτητές. 50 εκατομμύρια για να κλέβουν οι επιχειρήσεις τζάμπα καινοτόμες ιδέες. 120 εκατομμύρια για τζάμπα έρευνα κατά παραγγελία επιχειρήσεων, όπως συμπράξεις ΑΕΗ επιχειρήσεων και βιομηχανικά διδακτορικά. 300 εκατομμύρια σε εργολάβους για να φτιάχνουν εστίες με ΣΔΙΤ που θα τις πληρώνουν μετά οι φοιτητές για να μένουν μέσα. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται και αθρηστικά τα βάζει η κυβέρνηση σαν ένα δις που δίνει στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αφορούν την ενίσχυση της διασύνδεσης των ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις μέσω ερευνητικών και άλλων συνεργασιών. Ούτε ένα ευρώ δεν πάει για σίτηση, για καθηγητές, για δωρεάν στέγαση, για αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και υποδομών των ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν οι φοιτητές. Εξάλλου είναι γνωστή και εξόφθαλμη η κατακόρυφη μείωση της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων. Το 2009 ήταν 380 εκατομμύρια και φέτος είναι 127 εκατομμύρια. Ούτε τις πάγιες ανάγκες δεν καλύπτει η τακτική κρατική χρηματοδότηση, που στα περισσότερα ιδρύματα η αναλογία είναι 1:10 αυτή η χρηματοδότηση και τα υπόλοιπα τα διαχειρίζονται μέσα από τους γνωστούς λογαριασμούς, τους ΕΛΚΕ. Και αυτοί οι λογαριασμοί δεν είναι μυστικό πλέον, είναι ολοκάθαρο ότι είναι η ατμομηχανή της επιχειρηματικής δράσης στα πανεπιστήμια. Άρα όταν μιλάνε για απαλλαγή από τη γραφειοκρατία που διαφημίζει η κυβέρνηση, ουσιαστικά αφορά για απαλλαγή για οποιαδήποτε εμπόδια για την επιχειρηματική δραστηριότητα των πανεπιστημίων και προμηνύει κυριολεκτικά πάρτι εκατομμυρίων με τους ΕΛΚΕ, από τα οποία όμως θα είναι ψίχουλα αυτά που θα μείνουν στα ιδρύματα για τις σπουδές των φοιτητών, για έρευνα αποδεσμευμένη από επιχειρηματικά κέρδη. Τελικά αυτά που χρηματοδοτεί η κυβέρνηση είναι αυτά που όχι μόνο δεν αναβαθμίζουν το δημόσιο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο, αλλά το οδηγούν στην υποβάθμιση. Στην υποβάθμιση των παροχών του προς όφελος των φοιτητών και το απομακρύνουν από τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γιατί κυριολεκτικά οδηγείται αντικειμενικά σε υποβάθμιση και κόψιμο των όποιων δωρεάν παροχών υπάρχουν, το σπρόξιμο προς τα πανεπιστήμια να λειτουργούν ακόμα περισσότερο με γνώμονα την αναζήτηση εσόδων από πελάτες, φοιτητές, να αφοσιώνεται το Πανεπιστήμιο στην προσπάθεια να τραβήξει όσα περισσότερα μπορεί από διάφορα προγράμματα,
στο στρωμένο διαχρονικά έδαφος της λειτουργίας του υπό τη λογική κόστους ωφέλους. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η μεγαλύτερη αυτονομία για την οποία μίλησε ο Υπουργός Παιδείας παρουσιάζοντας το νομοσχέδιό του είναι το ανοιγοκλείσιμο τμήματων, η κατάργηση τμήματων από τα ιδρύματα που δεν θα χρειάζονται την έγκριση του Υπουργείου, αλλά η ΕΘΑΕ, η ενιαία αρχή, θα βγάζει τη βρώμικη δουλειά, και αυτό φυσικά οδηγεί ιδιαίτερα σε περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας και όχι μόνο, να μετατρέπεται στην πράξη σε μεγαλύτερη πίεση στα ιδρύματα που θα μπουν στο χορό να θυσιάσουν τμήματα και σχολές που δεν είναι βιώσιμες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα συνθήματά μας, η γραμμή μας που συμπυκνώνεται στο ότι αυτό που έχουν ανάγκη οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί, είναι ένα καλό, αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο και πτυχία με αξία, σε αυτό το έδαφος πιο ευνοϊκό με τους φοιτητές, τους πανεπιστημιακούς, τους εργαζόμενους του πανεπιστημίων, να έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά σε συνθήκες που δυναμώνει ο προβληματισμός για το αν θα μπορούσαν να είναι αλλιώς τα πράγματα, δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουμε πιο εντατικά με περισσότερους, να προβάλλουμε πιο σταθερά ότι μπορεί να υπάρξει και άλλος δρόμος. Ένα πανεπιστήμιο που θα αξιοποιεί τις σύγχρονες δυνατότητες προς όφελος των αναγκών της κοινωνικής πλειοψηφίας. Απέναντι στο πανεπιστήμιο που μετατρέπει τους φοιτητές σε πελάτες, υπάρχει άλλος δρόμος. Όλοι οι φοιτητές μπορούν να σπουδάζουν δωρεάν σε αποκλειστικά δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυτό προϋποθέτει γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων για την ουσιαστική στήριξή τους, με όλο το απαιτούμενο ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό. Προϋποθέτει την ανάπτυξη κατάλληλων σύγχρονων υποδομών για διδασκαλία και έρευνα. Οι φοιτητές να μην καταβάλουν δίδακτρα, ούτε να πληρώνουν για συγγράμματα, εξοπλισμό και αναλώσιμα. Το κράτος να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης και σπουδών τους, ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά ο φοιτητής και η οικογένειά του, για να μπορεί να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στις σπουδές του και να ανταπεξέλθει σε αυτές. Απέναντι στην ανορθογραφία, οι υποσχέσεις χρόνια τώρα σύνδεσης με την εργασία να μεταμορφώνονται σε μεγαλύτερη αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, υπάρχει κι άλλος δρόμος. Ο δρόμος της σχεδιασμένης απορρόφησης των αποφύτων με μόνο εφόδιο το πτυχίο. Στο πτυχίο μπορεί να ενσωματώνεται και η γνώση και η δυνατότητα για την άσκηση του επαγγέλματος. Άλλωστε, οι σπουδές πανεπιστημιακού επίπεδου έχουν αυτό το ρόλο, δηλαδή προετοιμάζουν με τα ανάλογα εφόδια και τις γνώσεις που απαιτούνται ανά αντικείμενο τους φοιτητές, ώστε ως απόφοιτοι να εργαστούν σε τομείς που απαιτούν επιστημονική ειδίκευση. Απέναντι σε μια αγορά κατηγοριοποιημένων πανεπιστημιακών σπουδών που εμπορεύεται γνώσεις, πτυχία και ελπίδες, που αξιολογείται διεθνώς ή εσωτερικώς με κριτήρια την αγορά, υπάρχει κι άλλος δρόμος της πραγματικά ενιαίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ισότιμα πανεπιστημία, με προγράμματα αλλά και πτυχία. Μπορεί το κράτος να εξασφαλίσει σε αυτό το πλαίσιο τον ενιαίο χαρακτήρα, περιεχόμενο και χρονική διάρκεια αναβαθμισμένων προγραμμάτων σπουδών που οδηγούν στην κάθε επιστημονική και επαγγελματική ειδίκευση. Απέναντι στην οπισθοδρόμηση που σήμερα υπάρχει και η πρόσβαση στην πανεπιστημιακή μόρφωση κρίνεται ανάλογα με το πορτοφόλι της κάθε οικογένειας, υπάρχει άλλος δρόμος της πραγματικά ισότιμης πρόσβασης στο πανεπιστήμιο, στηριγμένη στην εξασφάλιση του δικαιώματος στη μόρφωση. Και αυτό προϋποθέτει πραγματική στήριξη από την πολιτεία, ώστε να συνδυάζεται με μέτρα που εξαλείπτουν την άνηση αφετηρία από την οποία οι νέοι ξεκινούν τη ζωή τους.
το σχολείο να τα δίνει όλα σε όλους και όχι κάποια σε λίγους. Με καθηγητές που να επαρκούν για τις ανάγκες, με ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές, με εξυγχρονισμό των βιβλίων και των μέσων διδασκαλίας, με υποδομές για αθλητισμό και πολιτιστική δημιουργία, με αναψυχή, με διδακτικές εκδρομές και άλλα. Σε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν καθημερινά και γεννούν ερωτήσεις και προβληματισμούς, επιδιώκουμε να δώσουμε απάντηση με την έκδοση του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών και Δυνατοτήτων της εποχής μας και την αντίστοιχη έκδοση προσαρμοσμένη στους φοιτητές της Φοιτητικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι θυσίες της λαϊκής οικογένειας για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της, τα όνειρα των φοιτητών να εργαστούν με δικαιώματα πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους, οι αγωνίες των πανεπιστημιακών δασκάλων που δεν δέχονται να καθορίζει η αγορά την επιστημονική προσφορά και την εργασία τους. Μπορούν αυτές οι ανησυχίες, αυτές οι αγωνίες, αυτά τα όνειρα να συναντηθούν και να βρουν απάντηση στην πρόταση του ΚΚΕ. Και ακριβώς επειδή το κόμμα μας έχει πρόταση για το σήμερα, κοιτώντας στα μάτια το μέλλον, μπορούμε να παρεμβαίνουμε στις εξελίξεις χωρίς να υπερασπιζόμαστε το παλιό. Το σύγχρονο και αναγκαίο σήμερα είναι να τοποθετηθεί η σχέση παιδείας και οικονομίας σε άλλη βάση, να αλλάξει το κίνητρο οργάνωσης της οικονομίας, δηλαδή να πάψει η εργατική δύναμη να είναι εμπόρευμα, γεγονός που σημαίνει ότι κανείς δεν την εκμεταλλεύεται, και να ενταχθεί μέσα από τον επιστημονικό σχεδιασμό στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας. Γιατί σε μια οικονομία που κριτήριο οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά η μεγιστοποίηση της κοινωνικής προόδου, δεν υπάρχουν ούτε επιστήμονες που πλεονάζουν, ούτε επιστήμες περιττές. Υπάρχουν εκατοντάδες πράγματα για τα οποία η συμβολή τους είναι πολύτιμη και απαραίτητη. Γιατί αν επιδιώκουμε την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας μας, χρειαζόμαστε πληθώρα μορφωμένων τεχνικών εργαζομένων που θα αναλάβουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνολογίας στην παραγωγή. Σε αυτή την κοινωνία η ανώτατη εκπαίδευση και η επιστήμη αναπτύσσεται χωρίς τα δεσμά του κεφαλαίου. Στο σοσιαλισμό λοιπόν δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ζωτική ανάγκη οι νέοι να παίρνουν ολόπλευρη επιστημονική μόρφωση. Το κόμμα μας και η ΚΝΕ είναι μπροστά στη διαμόρφωση διαθέσεων ρεύματος απόρριψης του νομοσχεδίου, στους αγώνες, στις δίκαιες διεκδικήσεις που απαιτούν το αυτονόητο στην εποχή μας. Τα πανεπιστήμια να είναι αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν, με πτυχία υψηλού επιστημονικού επίπεδου και επαγγελματικής επάρκειας, χωρίς κατηγοριοποιήσεις και έξτρα κύκλους πιστοποιήσεων. Σε αυτή τη βάση, μέσα σε πυκνές πολιτικές εξελίξεις που δείχνουν από παντού ότι το σύστημα αυτό μόνο αδιέξοδα μπορεί να προσφέρει στην κοινωνική πλειοψηφία, απευθυνόμαστε στις νέες και τους νέους, οι οποίοι σήμερα και αύριο και χτες περπάτησαν και θα περπατήσουν μαζί μας στις πορείες, στις καταλήψεις, στις διαδηλώσεις, στις μαζικές διαδικασίες. Τους καλούμε εν βρασμό ψυχής και συνείδησης να προσεγγίσουν την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος, τις θέσεις της ΚΝΕ, να μεγαλώσουν οι ρογμές αυτού του άδικου συστήματος για να κερδιθούν, να αποσπαστούν ακόμα περισσότερες και περισσότεροι από την επιρροή της κυρίαρχης πολιτικής, για να ανάψουν ακόμα περισσότερες εστίες φωτιάς και να γίνουν τα σκοτάδια λάμψη, όπως λέει και ο ποιητής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.